Αυτόν τον μήνα στη WinMasters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy. Ακοράν Φακούντο, ψάχνει και πάλι τον Ακοράν. Χρησμένος από δύο, έπεσε στην περιοχή. Απομακρύνθηκε η μπάλα, έφτασε στον Φακούντο. Θα κάνει από μακριά το σουτ. Κοντράρει μπάλα το πρώτο κόρνερ υπέρ της ΑΕΚ. Εδώ ξανά. Απέναντι για τον Παπαφώτη, μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Το γύρισμα από τον Παπαφώτη, να το πρώτο σουτ. Και η ευκαιρία για την Δόξα. Τον Παπαφώτη να σηκώνει το κεφάλι και να γυρίζει την πάσα. Το σούτ από τον Ίταλο. Που παρακολουθεί αυτά τα πρώτα 17 λεπτά. Να δούμε τώρα τον Ζορζίνιο να φεύγει από αντικανονική θέση. Σύμφωνα με την υπόδειξη του δεύτερου βοηθού. Λίγο το σώμα γέρνει μπροστά. Φέρεται να είναι στην ευθεία με τον Κολομπάρταλα. Τρισκόσκι. Ναράγχο κινήθηκε από αντικανονική θέση. Υπόδειξη αυτή τη φορά από τον πρώτο βοηθό. Κι όμως, όπως βλέπουμε εδώ, να αφήσουμε να εξελιχθεί, δεν υπήρχε offside. Γκολομπάρτ. Πέρασε η πάσα και ο Ακοράν είναι στην περιοχή της Δόξας. Θα γυρίσει απέναντι, εκεί ο Μέσκα ψύχρεμα θα δώσει στον Γκράσα και θα απομακρύνει. Ενώ εμείς βλέπουμε νωρίτερα την καλύτερη στιγμή της ΑΕΚ στον αγώνα. Με τον Καρλίτος τώρα να βρίσκει τον Μέσκα. Έξω από την περιοχή της ΑΕΚ θα δώσει στον Ίταλο. Έτοιμος για το σούτ, θα το κάνει, άστοχος. Και η δεύτερη καλή φάση για την ΑΕΚ, για την Δόξα με τον Ίταλο. Παρά το γεγονός ότι έχει τον χώρο και τον χρόνο. Η ΑΕΚ θα κερδίσει το φάουλ μακριά από την περιοχή, αλλά στον κεντρικό διάδρομο. Εδώ ξανά το μαρκάρισμα του Μπόλιεβιτς στον Ακοράν. Τελείωνα Ράγχο. Έπεσε ο Γκράσα και απέκρουσε. Εδώ ξανά η εκτέλεση από τον Αράγχο και η απόκρουση από τον Γκράσα. Η πάσα του Μιντίκη είναι εξαιρετική. Ο Ζορζίνιο θα κάνει το γύρισμα για τον Ίταλο. Επιθετικό φάουλ δόθηκε. Να τον ακούμπησε, δεν νομίζω να τον έριξε. Το γύρισμα από τον Ζορζίνιο. Βλέπετε την κίνηση. Μπάλα θα πάει στον Φακούντο, από εκεί στον Τρουγιόλς, γυροφέρνει η ΑΕΚ. Ανεβαίνει ο Τρουγιόλς, φτάνει έξω από την περιοχή, θα κάνει το σούτ ο ίδιος με το αριστερό, η μπάλα θα φύγει έξω. Εδώ ξανά η προσπάθεια του Τρουγιόλς. Τρισκόσκι. Τον ακολουθεί ο Ίταλο. Πέρασε για τον Φακούντο. Δόθηκε φάουλ στην προηγούμενη φάση πάνω στον Τρισκόσκι. Είχε αφήσει το πλεονέκτημα. Για το μαρκάρισμα εδώ στον Ιβάν Τρισκόσκι. Καρλίτος. Απομακρύνθηκε η μπάλα. Την διεκδίκησαν δύο παίκτες. Αυτός της Δόξας έπεσε ο Μπόλιεβιτς. Τώρα έγινε φάουλ. Αυτό το τράβηγμα στον Μέσκα. Παπαφώτης και Μπόλιεβιτς κοντά στην μπάλα. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή των παικτών της Δόξας. Με πάσα ο Μπόλιεβιτς θα κάνει το σούτ, είναι δυνατό με έναν πολύ άστοχο. Πρώτη τελική προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο. Απομάκρυνε ο Τραϊτσεύσκι, βγήκε στην μπάλα ο Μιντίκης. Για να δούμε τον Τρισκόσκι, έχει μεγάλη ευκαιρία. Πλασάρι τον Γκράσα σε 1-0 η ΑΕΚ. Στην πρώτη μεγάλη του ευκαιρία, ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Σημειώνει το 18ο γκολ του και δίνει το προβάδισμα στην ομάδα της Λάρνακας. Έψαχνε την ευκαιρία ο Τρισκόσκι και την βρήκε. Δείτε εδώ την κίνηση. Βάζει την μπάλα μπροστά, σηκώνει το κεφάλι, το πλασέ στην έξοδο του Γκράσας. Δεν του αφήνει κανένα περιθώριο και σημειώνει το τέρμα. Πάνω εκεί που λέγαμε ότι η ΑΕΚ δυσκολευόταν να φτιάξει ευκαιρία. Θα δούμε πώς θα διαφοροποιηθεί αυτό το παιχνίδι μετά την επίτευξη του τέρματος από την ΑΕΚ. Αν θα την βοηθήσει ή αν θα αντιδράσει η Δόξα. Φάουλ και βγαίνει η πρώτη κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του διαιτή απόψε. Και είναι για τον Βασίλη Παπαφώτη. Φάουλ πάνω στον Ακοράν. Πολύ δυνατό φάουλ για κίτρινη κάρτα. Κάρλος έχασε την μπάλα από τον Γιάννου. Βγαίνει με προϋποθέσεις για κίνηση από τον Τρισκόσκι. Θα του δώσει την μπάλα. Είναι στην περιοχή ο Τρισκόσκι. Το γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία με τον Γιάννου. Από κοντά δεν μπορούν. Έχουμε κόρνερ από την παρέμβαση του Ντερβίτς. Σωτήρια. Δόξα.
Δείτε τον Τρισκόσκι, σηκώνει κεφάλι. Στέλνει την πάσα. Ο Μέσκα κάνει άμυνα στην μπάλα και στη συνέχεια. Εδώ ξαναβλέπουμε ότι παίζει την μπάλα ο Μέσκα. Έρχεται ο Ντερβίτ να διώξει σε κόρνερ. Κλασική ευκαιρία για την ΑΕΚ. Δόθηκε ύψος από την κεφαλιά του Ντερβίτ. Απομακρύνθηκε η μπάλα για να φτάσει στον καλό. Αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί ο διαιτής και πάει να δείξει κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα νωρίτερα στον Πλάνας, ο διαιτής της αναμέτρησης. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε το δυνατό φάουλ που έγινε πάνω στον Καρλίτος. Τρισκόσκι, Ακοράν. Έκοψε πολύ ωραία την μπάλα, την έστειλε απέναντι απέκρουση ο Γκράσας. Ο Γκράσα με το αριστερό χέρι ήταν η αρχή και άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτής. Τρισκόσκι πήρε την μπάλα από τον Ντερβίτ, πέρασε και από τον Μέσκα, κράτησε στην κατοχή του, πέρασε ξανά και κέρδισε το φάουλ. Εδώ ξανά η προσπάθεια από τον Τρισκόσκι, κάτω χαμηλά το φάουλ γίνεται από τον Μέσκα. Κολομπάρτ, Τρουγιόλς, Άμπραχαμ, Τρισκόσκι, φάουλ από τον Μέσκα, ενώ περίμενε την πάσα του ο Ιωαννού. Όχι από τον Μέσκα, με συγχωρείτε. Κάρλος Ντερβίτ ήταν σε θέση offside σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Σωστή υπόδειξη από τον βοηθό. Κερδίζει ο Φακούντο, κίνηση από τον Τρισκόσκι. Ο Φακούντο θα κρατήσει, ο ίδιος θα κάνει το σούτ πάνω στον Γκράσα. Ύστερα από αρκετή ώρα βλέπουμε τελική προσπάθεια. Φάουλ κερδίζει η ΑΕΚ. Εδώ στην προσπάθεια από τον Ακοράν, το φάουλ από τον νέο εισελθόντα Ζε Βαλέντε και εδώ το δυνατό σούτ από τον Φακούντο. Μπόλιεβις θα γυρίσει πίσω. Ο Χριστοφή θα βρει τον Ζε Βαλέντε που έχει χορό και ανεβαίνει με την μπάλα στα πόδια και μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Πέφτει κάτω πέναλτι υπέρ της Δόξας. Στο 88 λεπτό, μεγάλη ευκαιρία για τη Δόξα να φτάσει στην ισοφάριση. Εδώ ξανά, πέναλτι από τον Φακούντο. Γίνεται παράβαση όπως βλέπετε, βάζει το πόδι κάτω, βρίσκει τον Ζε Βαλέντε. Αχρίαστο, αγωνία εδώ στο μακάριο. Κάρλος απέναντι από τον Τόνιο. Εκτελεί ο Λουίς Κάρλος και στέλνει την μπάλα πάνω από την εστία. Θα χάσει το πέναλτι η Δόξα. Δεν πήρε φορά καθόλου, έκανε δυνατό χτύπημα. Η μπάλα έφυγε ψηλά, έξω δείτε την αντίδραση των παιχτών της ΑΕΚ. Ο Λουίς Κάρλος έχασε την μεγάλη ευκαιρία για να φέρει το παιχνίδι στην ισοπαλία εδώ. Στήθηκε πολύ κοντά στην μπάλα, κοίταξε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Σούταρε ψηλά έξω, η απογοήτευση στο πρόσωπό του, πανηγύρια στην πλευρά της ΑΕΚ. Μιντίκης, Μπόλιεβιτς. Κερδίζουν οι Τισάε και βγαίνουν στην αντεπίθεση. Με τον Φακούντο να βρίσκει τον Τρισκόσκι. Έδωσε ασίστ το Φακούντο τώρα. Ο Τρισκόσκι έχει μεγάλη ευκαιρία. Έκοψε την μπάλα. Τώρα θα κάνει το πλασέ. Αποκρούει ο Γκράσα. Τέλος της αναμέτρησης. Εξαργυρώνει την μεγάλη νίκη που πέτυχε σε βάρος του από την προηγούμενη αγωνιστική. Εδώ ο Τρισκόσκι χάνει μεγάλη ευκαιρία για να σημειώσει το 19ο του γκολ στο πρωτάθλημα. Έκοψε πολύ ωραία την μπάλα και έκανε το σουτ. Αυτόν τον μήνα. Στη Win Masters έχεις VAR. Έχασες. Κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy.